τα επικίνδυνα δέντρα σε γειτονιές του Ηρακλείου έρχονται για ακόμη μια φορά στο προσκήνιο μετά την πτώση πεύκου στο Μασταμπά. Είναι θέμα ασφάλειας, δηλώνει ο Δήμαρχος Ηρακλείου, που εξέφρασε τη διαβεβαίωσή του ότι τα δέντρα τα οποία έχουν κρυθεί ακατάλληλα θα απομακρυνθούν άμεσα. Αυτό το θέμα το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη και πράγματι είναι και ένα θέμα ασφάλειας, μας απασχόλησε όχι με την αφορμή της πτώσης του δέντρου, που άλλωστε δεν είναι και η πρώτη. Γνωρίζετε ότι είναι χαρακτηρισμένα κάποια από αυτά τα δέντρα. Κανείς δεν ευχαριστιέται όταν έρχεται ένα πόρισμα επιστημονικό που λέει ότι κάποια δέντρα πρέπει να κοπούν. Αλλά τι πρέπει να γίνει, πρέπει να κοπούν. Ωστόσο, υπήρξαν προσφυγές με την μορφή ασφαλιστικών μέτρων ενάντια σε αυτήν την κινητοποίηση του Δήμου. Ο Δήμος αντέδρασε έροντας αυτά και από εδώ και πέρα τα χέρια μας είναι λιμένα για να προχωρήσουμε σε αυτό που είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε. Οι ειδικοί τονίζουν πως το πράσινο σε μια πόλη είναι εξαιρετικά σημαντικό και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες εν μέσω καύσωνα για τους πολίτες. Ωστόσο, προέχει ασφάλεια και γι' αυτό το ΓΕΟΤΕ αναμένεται να εκδώσει οδηγίες σχετικά με την σωστή φροντίδα των δέντρων. Πολύ σημαντικό είναι και ιδιαίτερα για τις συνθήκες. Ξηρές εποχές που θα έχουμε, είναι πολύ σημαντικό για τις πόλεις μας. Η δροσιά που προσφέρουν τα δέντρα είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή παρατηρείτε ότι έχουμε και 8 βαθμούς θερμοκρασία χαμηλότερη όταν είσαι στη σκιάνο δέντρου, παρότι δεν είσαι. Όπως και η άσφαλτος έχει πολύ μεγαλύτερη θερμοκρασία όταν δεν είναι κάτω από δέντρο. Είναι πολύ σημαντικό να προστατέψουμε τα υφιστάμενα δέντρα, αλλά και να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφαλούς κίνησης στους πολίτες. Εμείς, σαν ΓΕΟΤΕ Παράρτημα Κρήτης, έχουμε βγάλει κάποιες οδηγίες, εργασίες σε δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας κοντά στο ριζικό σύστημα. Δηλαδή, είναι αδιανόητο να πηγαίνει οποιαδήποτε υπηρεσία να κάνει εργασίες κοντά στα δέντρα, χωρίς να υπάρχει ένα πλαίσιο πόσο μακριά πρέπει να σκάψει. Πάντως, τα 29 δέντρα που έχουν κρυθεί ακατάλληλα θα απομακρυνθούν άμεσα το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις δεκάδων δέντρων που πρέπει να εξετάσει η Δημοτική Αρχή αν πρέπει να κοπούν ή όχι. Υπάρχει λίστα, θα έλεγα, αυτό που λένε μια short list, περίπου 30 δέντρων τα οποία πρέπει να κοπούν άμεσα, αλλά υπάρχουν και άλλα δέντρα, είναι και αυτά μερικές δεκάδες, τα οποία σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να εξεταστεί η παραμονή τους ή η απομάκρυνσή τους. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός υποστήριξε ότι η προτεραιότητα είναι το πράσινο στην πόλη, ενώ τρέχουν και σχετικά προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση, με γνώμονα όμως πρωτίστως την ασφάλεια των δημοτών.